Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο στο κανάλι. Στο σημερινό βίντεο θα έχουμε ακόμα ένα βίντεο με FIFA 22. Δεν θα είναι πολύ μεγάλο, θα είναι όπως το προηγούμενο. Θα έχουμε κάποια ratings, όπως έχετε καταλάβει τις τελευταίες μέρες βγαίνουν όλο και περισσότερα ratings. Ουσιαστικά σε 7 μέρες βγαίνει, σε μία εβδομάδα βγαίνει το FIFA. Και σε λίγο το Companion, οπότε είμαστε πάρα πολύ κοντά. Οπότε, τα περισσότερα ratings έχουν βγει. Οπότε θα δούμε κάποια σκόρπια είναι, δηλαδή δεν είναι από συγκεκριμένα. Οπότε ξεκινάμε με Ρόμπερτσον. Να πούμε την αλήθεια, ο Ρόμπερτσον φαίνεται την καλύτερη χρονιά πέρσι. Η αλήθεια είναι ότι μπορούσε να πάρει ένα 86, ένα μείον 1. Αλλά εντάξει, πιστεύω ένα μείον 1 μπορούσε, αλλά δεν το θεωρούσα και σίγουρο να πάρει ντάγκρο. Οπότε το ίδιο πιστεύω ένα μείον 1 μπορούσε, διότι δεν έκανε και την καλή χρονιά. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, δεν είναι κακό. Λούξο από 84, δίκιο rating, πιστεύω είναι αυτό που έπρεπε, ούτε παραπάνω ούτε λιγότερο. Έκανε τρομερή σεζόν πέρσι, από τα καλύτερα left back στον κόσμο. Τρομερός, δεν έχω να πω πολλά για το Λούξο. Το αξίζει, πραγματικά το αξίζει, είναι ένα μεγάλο upgrade. Όπα, είναι ένα μεγάλο upgrade και το αξίζει σίγουρα από 81-84 και γενικά από εκεί που οι περισσότεροι δεν τον πίστευαν οι λόγω των κιλών του και όλα αυτά. Έκανε μια τρομερή σεζόν πέρσι, θα δούμε αν συνεχιστεί και φέτος. Λοιπόν, τώρα εδώ είμαστε στα ratings DC, τι εδώ είναι συγκεκριμένα πράγματα. Walker 85, πιστεύω θα μπορούσε να πάρει ένα 86, γιατί έκανε καλύτερη χρονιά, αλλά εντάξει, δεν το έδωσε. Gundogan συν 2, δίκαιο, ίσως μπορούσε να πάει και 86. Cancelo, παιδιά, πήρε μεγάλο upgrade, αλλά το αξίζει, έκανε πάρα πολύ καλή σεζόν πέρσι. Rodri συν 1, το αξίζει, πολύ καλό ο Rodri. Laporte μείον 2, μείον 1, συγγνώμη, πιστεύω εντάξει, δεν χρειαζόταν. Διότι καλό Euro με την Ισπανία έκανε. Με τη City ήταν τραυματίας, γι' αυτό πιστεύω δεν χρειαζόταν. Ίδιος το για μένα έπρεπε. Μπερνάρντο Σίλβα δεν ήταν τόσο καλός πέρσι. Πιστεύω είναι δίκιο το μείον 1. Μάχρες, γενικά όπως θέλετε. Συν 1, το αξίζει πιστεύω. Ρούμπεν Δίας, παιδιά, πήγε συν 6 από non-boards, πήγε walkout. Τρομερό. Πιστεύω έκανε, εντάξει, ότι έκανε τρομερή σεζόν, έκανε. Αλλά πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ το 87. Πιστεύω ένα 85 θα ήταν καλό. Ή ένα 86. Ο 87 είναι πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, όχι δεν είναι καλό, είναι τρομερό, αλλά είναι πολύ. Με Sterling, παιδιά, ίδιο δίκαιο πιστεύω. Ούτε upgrade του για μένα, ούτε down φυσικά. Καλό ο Sterling. Έντερσον συν 1, το αξίζει. Πολύ σταθερό πέρυσι για τη City. Και De Bruyne ίδιο. Το βασικά είχα ξαναπεί για τον De Bruyne. Και εδώ οι άλλοι τώρα, ο Στέφεν πήρε ένα συν 1, μα και μείον 1, ο Ζιντσέγκο ίδιο, ο Φεράν πήρε συν 1, Γκαμπριέλ δεν πήρε upgrade, μείον 1 Φερραντίνο, συν 3 Stones, Γκριλ συν 4, μεγάλο upgrade για αυτό, και ο Φόντεν στο 84, είμαι για μένα είναι πολύ, ένα 83, έστω καλό θα ήταν. Ωραία, λοιπόν, εδώ στην πόρτα έχουμε το Μαρκάνο που πήρε μείον 4, Μπεμπά που πήρε νομίζω συν 3, Ταράμι που πήρε συν 2 νομίζω, Μάτιους νομίζω που πήρε συν 1. Ο Ρίμπεν είναι αυτός βασικά, ο Ολιβέιρα συν 2, ο Χόρχε Ντίας, ο Λουίς Ντίας, συγγνώμη, τρομερός ήταν και πήρε και συν 2. Ο Τάβιο πήρε συν 1, με Μαρκεζίν μείον 1, ο Κορώνα έγινε non-board, 82 και ο Πέμπε, κοιτάξτε λίγο εδώ, upgrade στο pace, κοιτάξτε εδώ, 80 pace ο Πέμπε, τρομερό upgrade στο pace για 38 χρονών άνθρωπο. Χάλαντ, παιδιά, 88 για μένα πάρα πολύ δίκιο. Πιστεύω είναι αυτό που έπρεπε. Ούτε 89 έπρεπε γιατί είναι πάρα πολύ. Με τα χρόνια θα το καταφέρει σίγουρα. Για μένα είναι πάρα πολύ καλό το 88 και γενικά γίνεται και πιο usable. Εδώ έχουμε, παιδιά, τα ratings. Εδώ έχουμε τις United, νομίζω. Οπότε, κοιτάξτε, εδώ έχουμε Van de Beek μείον 1. Εντάξει. Μπορούσα να πάρει και άλλο downgrade, την αλήθεια. Αλλά εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι. Ο Λούξο τον είδαμε. Ντεχιά μείον 2 λέει εδώ. Δεν ξέρω αν ισχύουν 100% αυτά. Νομίζω δεν ισχύουν όλα. Κάποιοι ισχύουν. Οπότε αγνοήστε το αυτό. Μπορεί να μην είναι τόσο έγκυρο. Οπότε αφήστε το αυτό. Καστέλ 86. Πήρε συν 3. Τεράστιο upgrade για μια κάρτα που ήταν boards. Οπότε πολύ μεγάλο upgrade. Αλλά ήταν πολύ καλό. Εδώ κοιτάξτε. Έχουμε Ράμος 89. Έχουμε Μπρούνο 88. Εδώ έχουν ακουστεί πολλά γιατί έπρεπε να πάρει παραπάνω. Σου άρεσε το 88 συν 1 σίγουρα. Έπρεπε Cross ίδιος. Λουκάκο 88 μεγάλο upgrade και το άξιζε φυσικά. Χάλαντ 88 το είδαμε. De Jong 87. Το αξίζει φυσικά ο De Jong. Αγκουέρο μείον 2. Εντάξει δεν έπαιξε τόσο. Βασικά δεν έπαιξε καθόλου. Ρόμπερτσον ίδιος το είδαμε. Γκόρεγκα συν 3. Εντάξει το αξίζει. Σάντσο ίδιος. Ντιμπάλα πήρε μείον 1.
Βαράν ίδιος, Φαμπίνιο μείον ένα, Τιάγκο σύν ένα, δεν ξέρω γιατί, ίδιος έβρακα κάτι ο Τιάγκο, Αζάρ 85 μείον 2 και ο 3 συγγνώμη, και ο Μπαμεγιάνγκ μείον 2. Εδώ έχουμε τον Ντεπόλ που πήρε με αρκετά μεγάλα upgrade, συν 5 το αξίζει, ο Γιωρέντε κοιτάξτε κάρτα, τρομερή κάρτα, Χιμένες ίδιος, Κορέα συν 1, Φέλιξ συν 2, Καράσκο συν 2 και Λεμάρ συν 2, γενικά μεγάλα upgrades, Γκόρετς 87 το είδαμε. Μάλλον ο οποίος είναι 80, Μπούρκι μεγάλο downgrade όπως και για τον Μπραντ, downgrade και ο Αζάρ, Τσάν ίδιος, Βίτσελ μείον 1, Γκερέρο συν, όχι ίδιος ο Γκερέρο, Ρόις ίδιος, Χούμελς ίδιος, Χάλαντ το είπαμε. Οπότε εδώ βλέπουμε, τα βλέπετε εδώ, δεν χρειάζεται να πω πολλά. Οπότε πάμε Σάκα, συν 5, μεγάλο upgrade, εντάξει πιστεύω το αξίζει. Πέδρη συν 9, τρομερό upgrade και το αξίζει 100% Πέδρη. Εδώ στη Real βλέπουμε Βαγέχο 75, εντάξει Μαριάνο 75, Λούνιν Σίλβερ και Μπάγιος 77. Καμαβινγκά πήρε συν 2, Γιώβιτς μείον 1, Ροντρίγκο ίδιος, Βινίσους ίδιος, Μαρτσέλο μείον 3, παιδιά 80 rating Μαρτσέλο απίστευτο. Νάτσο συν 1, Βάσκη συν 1, Ίσκο μείον 2 και Μπέιλ 82 που πήρε μείον 1. Τρομερό, Ράις 82. 83 rating ο Κουντέ, τρομερή καρφάνε, ο Αμαντζιντούκα 75, Φοφάνε 78, 75 το μηγιά σου, βλέπουμε εδώ Μιλιτά 82, Ασέντς 83, Μεντί 83, Βαλβέρδ 83, Αλάμπα 84, Ζάρ 85, Καρβαχάλ μείον 1 πήρε, Μόντριτς ίδιος και όλοι οι άλλοι είναι ίδιοι. Ωραία λοιπόν, και εδώ έχουμε το Μεξικάνικο, εντάξει τους βλέπετε, ο Ταουφίν πήρε μείον 2, επίσης εδώ έχουμε Κιμπεπέ, πήρε συν 2 και που φαίνει τρομερή κάρτα. Η Κάρντι μείον 2 όπως και για τον Γκέγε, μείον 1 για τον Μπέρνατ, Παρέδε συν 2, μείον 1 Ντανίλιο Περέιρα, ίδιος Ντράξλερ, συν 1 ο Ραφίνια, ίδιος ο Ρίκο, ίδιος ο Ρέρα, συν 1 ο Ντιαλό. Οπότε εδώ βλέπουμε το Μέση 93, τα είχαμε πει και για τον Ντοναρούμα, Ράμος πήρε μείον 1. Οπότε εδώ έχουμε Νάβας 88, πήρε συν 1, Βεράτη συν 1 και όλοι οι άλλοι είναι ίδιοι εκτός. Βασικά όχι, δεν είναι ίδιο. Ο Ντιμαρία είναι ίδιο. Ο Χακίμ πήρε συν 2. Μείον ένα Βανάλντομ και ο Μαρκίνο συν 2. Εδώ βλέπουμε στη Leeds μεγάλο upgrade για τον Phillips. Ροντρίγκο τεράστιο downgrade. James συν 1 νομίζω. Ίδιο. Δεν θυμάμαι τώρα. Νομίζω όχι συν 1 πήρε. Εδώ βλέπουμε τα ratings. Φάτι μένει 76. Παιδιά πιστεύω ότι στο 1, συν 1 έπρεπε να το πάρει. Φάτι, συγγνώμη, Σάκ τη συν 3. Ταγιαφίκο μείον 2. Άντωνη συν 1, Τάντιτς ο καλύτερο του Ρένου 84 συν 1, το αξίζει, Σούτσεκ συν 1, Αντώνιο ίδιος και αυτά γενικά ήταν τα ratings παιδιά, είδαμε αρκετά ratings, πείτε μας συμφωνείτε, με ποιο διαφωνείτε, οπότε λοιπόν το επόμενο βίντεο μπορεί να είναι και όταν βγει το 22, δεν ξέρω τώρα πώς θα πάει το πρόγραμμα, οπότε παιδιά αυτό είναι το βίντεο, όλοι ένα like, ένα subscribe και τα λέμε στο επόμενο, γεια σας.